θα ήθελα να εκφράσω μια ευχή. Ευχαριστώ την κυρία Γιαννακοπούλου που μαζί με την κυρία Σοφιανού την Εκατερίνη συναντηθήκαμε και κουβεντιάζαμε ώρες ολόκληρες το ωραίο γεγονός των τυρανιξίων. Αρχόντισές μου, αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα είναι πραγματικότητες. Χτυπάνε οι καμπάνες. Οι πόρτες αυτές οι όμορφες θα ανοίξουνε. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μέσα στα φώτα, αυτά τα ωραία φώτα που θα λάμπουνε μπροστά στα γονίσματα, θα υπενθυμίζουνε ότι τα οράματά σας είναι πραγματικότητες. Και οι δύο γεννηθήκατε στο Κάιρο, ήπιατε το νερό του Νείλου. Φοιτήσατε σε αυτά τα σχολεία που με τα λίγα παιδιά συνεχίζουν να δίδουν μια δυναμική παρουσία με τα χαμόγελα, με τα παιχνίδια τους, εκεί στα σχολεία μας τα ελληνικά, για να υπενθυμίσεις σε όλες τις γενναίες ότι τα ωραιότερα πλάσματα του κόσμου είναι τα παιδιά. Δεν έχει σημασία τι χρώματα έχουν τα προσωπάκια τους, είτε αυτά που συναντώ τις χιλιάδες στην Αφρική, είτε στην Ασία. Σημασία έχει ότι είναι τα παιδιά, το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον του κόσμου. Τα συναντώ στη Βόρεια Αφρική. Μετά από λίγο θα ευρεθώ Μπουρούντι και Ρουάντα. Ερωτηματικά θα δω στα προσωπάκια τους για μας, πατέρα. Υπάρχει μια θέση στον ουρανό. Είναι ανοιχτός ουρανός και για μας. Και θα τους πω ναι. Και όταν ξεκινάνε αυτό το ταξίδι που ίσως δεν θα έχει επιστροφή των μεταναστών, να ξέρουν ότι η προσευχή και η αγάπη μας είναι κοντά τους και αυτά τα γαλάζια κύματα να λάμπουν από τον ήλιο της Μεσογείου και όχι να σκεπάζουν παγωμένα τα κορμάκια τους. Ο Θεός είναι μεγάλος.